ψάξανετε, κύριε Δουλγεράκη, το έχουμε πει επανειλημμένα, με απλά πράγματα μπορούν να λύσουν μεγάλα προβλήματα. Το έχουμε πει, το ασφαλιστικό έχει να κάνει σχέση με την εισφοροδιαφυγή που υπάρχει, θέλουν ενίσχυση ελεκτικοί μηχανισμοί. Όσο δεν γίνεται και εσείς αυτό, έχετε πει και επαναλαμβάνετε σε κάθε τόνο ότι αν δεν ομαλοποιηθεί η αγορά εργασίας, εάν δεν ανοίξουν θέσεις εργασίας, εάν δεν παταχτεί η ανασφάλιστη εργασία, η μαύρη εργασία, τότε τα ταμεία θα συνεχίσουν να είναι μειών. Ακριβώς, δεν υπάρχει σωτηρία τα ασφαλιστικά ταμεία. Σίγουρα κάθε ρύθμιση προς το θετική κατεύθυνση, ειδικά για μια κατηγορία όπως είναι η ΑΜΕΑ, μια ευαίσθητο τομέα, δεν μπορεί να είναι προς τη θετική κατεύθυνση. Αλλά ωστόσο όμως το ασφαλιστικό είναι ένα μεγάλο ζήτημα, είναι ένα εθνικό ζήτημα που συνδέεται με την ανεργία, συνδέεται με την ανασφάλιστη μαύρη εργασία. Πρέπει να γίνει εθνικό ζήτημα, γιατί διαφορετικά δεν βλέπω να υπάρχει μέλλον. Εγώ είπα ότι ίσως κάτω από τα συναφή ασφαλιστικά ζητήματα κλπ. Να κρύβονται τα μυστικά, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι ένα από τα αγκάθια όλης αυτής της διαπραγματευτικής κατάστασης πορείας που βρίσκεται σε εξέλιξη μέχρι και αυτή την ώρα είναι συνταξιοδοτικό παύλα ασφαλιστικό, έτσι, και τα αιτήματα των θεσμών. Ναι, και τα αιτήματα δυστυχώς των θεσμών το έχουν ξαναπεί, είναι προς τη λάθος κατεύθυνση. Δεν δίνουν βάση σε ουσιώδη προβλήματα του ασφαλιστικού, γιατί το έχουμε ξαναπεί, θα το ξαναπούμε άλλη μια φορά να με επιτρέψετε, όποια μείωση συντάξεων είτε κύριων είτε επικουρικών είτε εφάπαξ γίνει, το ασφαλιστικό δεν θα έχει αύριο αν η κύρια πηγή εσόδων του δεν αποκατασταθεί. Και όσο παρεμένει στα υψηλά επίπεδα η ανεργία, η ανασφάλιστη εργασία, η μαύρη, η απασχόληση και όλες αυτές οι συνθήκες του εργασιακού μεσαίωνα που πραγματικά δεν είναι υπερβολή, πραγματικά ισχύουν σήμερα, τότε θα εξακολουθήσει να υπάρχει ζήτημα.